Αν ο άνθρωπος κάνει τον εαυτό του σκουλίκι, δεν πρέπει να παραπονιέται όταν τον πατάνε. Δεν πρέπει να φοβάστε ότι θα διαψευστείτε, θα πρέπει να φοβάστε κάτι άλλο, να είστε ακατανόητοι. Ένας σοφός μπορεί να αλλάξει γνώμη, ένας ανόητος ποτέ. Η εμπειρία χωρίς θεωρία είναι τυφλή, αλλά η θεωρία χωρίς εμπειρία είναι απλώς διανοητικό παιχνίδι. Η ικανότητα να κάνετε εύλογες ερωτήσεις είναι σημάδι ευφυΐας και διάκρισης. Μερικές φορές πρέπει να αρνηθούμε τη γνώση και να δώσουμε χώρο στην πίστη. Να έχεις το θάρρος να χρησιμοποιείς το δικό σου μυαλό, σκέψου τις δικές σου σκέψεις και ζήσε τη δική σου ζωή. Ο θάνατος φοβάται περισσότερο εκείνους τους ανθρώπους, των οποίων η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία. Όσο περισσότερες συνήθειες, τόσο λιγότερη ελευθερία. Τίποτα δεν είναι θεϊκό, εκτός από αυτό που είναι σύμφωνο με τη λογική. Η ανάγνωση όλων των καλών βιβλίων είναι σαν μια συζήτηση με τα καλύτερα μυαλά των περασμένων αιώνων. Δώστε σε ένα άτομο όλα όσα επιθυμεί και την ίδια στιγμή θα νιώσει ότι αυτό δεν είναι το παν. Αυτός που νοιάζεται με φόβο πως να μην χάσει τη ζωή του, δεν θα χαρεί ποτέ τη ζωή του. Για να επικρατήσει η ειρήνη στη γη, οι άνθρωποι πρέπει να εξελιχθούν σε νέα όντα που έχουν μάθει να βλέπουν πρώτα το σύνολο. Δεν είμαστε πλούσιοι από αυτά που έχουμε, αλλά από αυτά που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να έχουμε. Αν θέλεις να δουλέψεις για την παγκόσμια ειρήνη, πήγαινε σπίτι σου και αγάπα την οικογένειά σου. Η ευτυχία δεν είναι ιδανικό της λογικής, αλλά της φαντασίας. Κανόνες για την ευτυχία είναι κάτι να κάνεις, κάποιον να αγαπήσεις, κάτι να ελπίζεις. Ο θάνατος του δόγματος είναι η γέννηση της πραγματικότητας. Οι σκέψεις χωρίς περιεχόμενο είναι κενές, οι διαισθήσεις χωρίς έννοιες είναι τυφλές. Οι γυναίκες κάνουν ακόμα και τους άντρες πιο εκλεπτισμένους. Όποιος έχει εγκαταλείψει τις υπερβολές, έχει απαλλαγεί από τις κακουχίες. Όσο πιο πολύ άσχολοι είμαστε, τόσο πιο έντονα νιώθουμε ότι ζούμε, τόσο πιο συνειδητοποιημένοι είμαστε στη ζωή. Τολμήστε να σκεφτείτε. Να έχετε το θάρρος να χρησιμοποιήσετε τη δική σας ευφυΐα. Ο γάμος είναι η ένωση δύο ατόμων διαφορετικού φύλου, με σκοπό την αμοιβαία κατοχή των σεξουαλικών ιδιωτήτων του άλλου για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η μοίρα μιας γυναίκας είναι να κυβερνά, η μοίρα ενός άντρα είναι να βασιλεύει, γιατί το πάθος κυβερνά και το μυαλό βασιλεύει. Η ζωή των ανθρώπων που είναι αφιερωμένες μόνο στην ευχαρίστηση χωρίς λόγο και χωρίς ηθική, δεν έχουν αξία. Ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει άνθρωπος μόνο μέσω της εκπαίδευσης. Κάθε άνθρωπος είναι αυτό που τον έκανε η εκπαίδευση. Εάν τιμωρήσετε ένα παιδί για ότι είναι κακό και το ανταμείψετε για το καλό, τότε θα κάνει καλό για χάρη του κέρδους. Μην αντιμετωπίζετε τους άλλους ως τρόπο για να πετύχετε τους δικούς σας στόχους. Η ηθική δεν είναι το δόγμα του πως κάνουμε τους εαυτούς μας ευτυχισμένους, αλλά πως μπορούμε να κάνουμε τον εαυτό μας άξιο της ευτυχίας. Μια γυναίκα σε βάζει αμέσως σε φιλική ζώνη, όταν της λες συνέχεια καλά λόγια και προσπαθείς να την παρηγορήσεις. Όλη μας η γνώση ξεκινά με τις αισθήσεις, προχωρά στη συνέχεια στην κατανόηση και τελειώνει με τη λογική. Δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από τη λογική.